Ο πρόεδρος της ΧΑΤΑ, όλων δηλαδή των ταξιδιωτικών πρακτορείων, είναι μαζί μας για να δούμε λίγο αν όντως υπάρχουν και τροποποιήσεις πτήσεων και αν υπάρχει έτσι ενδιαφέρον να φύγουν. Ακούσατε βέβαια τι είπε πριν ο κ. Λεβή. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτίσει τη ζωή τους εκεί, αυτή τη στιγμή συσπυρώνονται και το μόνο που δεν θέλουν είναι να φύγουν. Αλλά επειδή όντως είδαμε να υπάρχει ανησυχία και αλλάζει και το θέμα των πτήσεων, έχουν γίνει κάποια πράγματα. Να δούμε την πραγματική διάσταση με τη βοήθεια του κ. Τσιλίδη που τον βλέπουμε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και από εμάς. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι την πρώτη στιγμή μπήκαμε στο παιχνίδι, διότι έχουμε την υποχρέωση να μιλάμε για την επαναπατρισμό των Ελλήνων ταξιδιωτών όπου δει και όποτε χρειαστεί. Έτσι λοιπόν μιλήσαμε με τον αντίστοιχο σύνδεσμο το δικό μας στο Ισραήλ, με συγκεκριμένες ανθρώπους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το δικό μας κύκλωμα και αεροπορικό αλλά και ταξιδιωτικών γραφείων, και είχαμε πλήρη ενημέρωση των γεγονότων. Πρώτον, όλοι οι ταξιδιώτες ήταν ασφαλείς. Δεν ήταν στην πολεμική περιοχή. Ήταν αλλού, μακριά. Δεύτερον, από τους 149 επιβάτες, οι 87 επιβάτες επέστρεψαν χθες, μετά από συνεννόηση που είχαμε και με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και κυρίως η Aegean με την ΕΛΑΛ. Επέστρεψαν 87 άτομα, και όταν έφτασαν στην Αθήνα, μπήκε και μία έκτακτη πτήση από Αθήνα-Θεσσαλονίκη, γιατί ένα κομμάτι του γκρουπ ήταν Θεσσαλονικής. Άρα άμεσα ανταποκρίθηκε ο χώρος ο δικός μας για την επαναπατρισμό των ταξιδιωτών. Οι υπόλοιποι 53 επιβάτες, οι οποίοι είναι σε μια μεμονωμένη ομάδα και η οποία είναι η επόμενη πρωτοβουλία που περιμένουμε να μπει στην επόμενη πτήση, δηλώνουμε ότι και αυτοί είναι ασφαλείς και θα έρθουν και αυτοί στην ώρα τους. Είναι ένα γεγονός. Πότε τους αναμένουμε, κύριε Τσιλίδη, δεν ξέρω αν κάνει να το πούμε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει... Ναι, θα σας πω ότι οι πτήσεις, οι έκτακτες που δρομολογεί κυρίως η ΕΛΑΛ, η οποία πετάει προς Αθήνα, για να έρθουν εδώ, θα είναι προφανώς και σήμερα το βράδυ και αύριο. Θα μπορούσαμε να τους φέρουμε μέσω Καΐρου, αλλά δεν υπάρχει οδική επικοινωνία. Έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί επαναπατρισμού και έχουμε και την επικοινωνία μας με την πρεσβεία και το προξενείο για την πλέστερη ενημέρωση. Άρα εμείς το καθήκον μας το εκτελούμε και στις δύσκολες στιγμές. Κάποιοι που πήγανε μεμονωμένοι, και είναι η περίπτωση των 53, προσπαθούμε να τους συγκεντρώσουμε. Δεν είναι χώρια, είναι όλοι μαζί και αυτοί. Είναι ένα θρησκευτικό γκρουπ. Αυτήν την περίοδο έχουμε αρκετά θρησκευτικά γκρουπ, τα οποία λίγα ήταν αυτή τη στιγμή στο Τελαβίβ. Θα έχουμε και άλλα αρκετά περισσότερα, τα οποία μάλλον θα ακυρωθούν. Και εκεί υπάρχει ένα άλλο τεχνικό θέμα, το οποίο θα το λύσει ο κλάδος μας με τους συναδέλφους μας και στο Ισραήλ και στην Αθήνα. Και δηλαδή, ασφαλώς θα εννοείται χρειαστεί... τα περί ακυρώσεων και τα λοιπά, ότι θα... Ασφαλώς. Ασφαλώς. Ναι. Είναι δεδομένο όταν θα ακυρώνεται κάτι, η δική μας αεροπορική εταιρεία, η Aegean, η οποία πετάει στον προορισμό, πάντοτε στις δύσκολες περιπτώσεις ανταποκρίνεται επαγγελματικά και αξιοπρεπώς. Άρα εμείς από εδώ έχουμε εξασφαλίσει την υποστήριξη. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε πλέον τώρα είναι τα λεφτά που έφυγαν από διάφορες ενορίες μέσω γραφείων ταξιδιών ή μεμονωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν τη δουλειά, αλλά δεν τους εγκαταλείπουμε ποτέ. Θα κοιτάξουμε με ποιον τρόπο με τους συναδέλφους μας στο Ισραήλ το σύνδεσμο να μεσολαβήσουν, έτσι ώστε να παραταθούν οι διαμονές για αργότερο ταξίδι τα λεφτά, να τα χρησιμοποιήσουν για μια άλλη αποστολή σε μια ημερομηνία που θα έχουν κατευναστεί τα πνεύματα. Άρα, ακόμη και αν δεν επιστραφούν χρήματα τώρα και μέσα σε όλο αυτό που γίνεται, να μην χαθούν σε καμία περίπτωση, κάνετε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Αυτό θα σας το πω συνοπτικά. Θυμάστε με το COVID που βγάζαμε βάουτσες στην Ελλάδα για να μην χαθούν λεφτά των ξένων λόγω του παγκόσμιου γεγονότος. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και με αυτήν την περίπτωση, σε αυτήν την περίπτωση με το Ισραήλ, διότι είναι χειρότερο, είναι πόλεμος και στον πόλεμο η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία. Συγγνώμη, κύριε Τσιλίδη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, άρα για πόσους Έλληνες μιλάμε συνολικά, γιατί ακούγεται και μικρό σχετικά ο αριθμός σε σχέση με όλο αυτό είναι το οποίο συμβαίνει. Για... Ακριβώς. Είναι μικρός ο αριθμός. Είναι μια μεταβατική περίοδος πριν τα Χριστούγεννα, οπότε αρχίζουν τα πολλά ταξίδια. Ήταν μικρός ο αριθμός των οργανωμένων αποστολών, αλλά θα δείτε ότι στο Ισραήλ υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες Ισραηλίτες, Εβραίοι, οι οποίοι ζουν εκεί. Αυτοί είναι κάτοικοι της χώρας. Και δεν θα φύγουν. Όπως είπε, και δεν θα φύγουν. Δεν θα φύγουν, είναι το σπίτι τους εκεί. Άρα και μην ξεχνάμε ότι και ένας μεγάλος αριθμός τουριστών που ήταν εδώ επέστρεψε με τη διαδικασία που επιστρέφει, όπως θα ξέρουν και οι κύριοι συνομιλητές σας καλύτερα από εμάς. Όταν γίνεται συναγερμός, αυτή η χώρα έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Μαζεύονται σε χρόνο μηδενικό
να υπερασπιστούν τη χώρα τους. Δυστυχώς έχουν και το know-how, δυστυχώς, γιατί έχουν αποκτήσει με δύσκολο τρόπο και αυτοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τσιλίδη που ήταν μαζί μας.